Πάμε να φύγουμε τώρα. Πάμε, θες να σε πάω βόλτα με το μετρό Θεσσαλονίκης? Ναι, ναι. Έχει μετρό η Θεσσαλονίκη. Σε παρακαλώ, η Λία Χριστάρα θα μας απαντήσει σε αυτό, γιατί είναι ένα θέμα. Λοιπόν, έχουμε και τον κύριο Γιάννη Μιλόπουλο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Αττικού Μετρό, καθηγητής. Καλή σας ημέρα. Τελικά τι έγινε? Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη? Το μετρό έφτασε στη Θεσσαλονίκη? Δεν ήταν μόνο δίκαιο, ήταν και έτοιμο, όπως ξέρετε, χρόνων, μην πω και δεκαετιών, έτσι. Από την τρύπα του κυρίου Κούβελα τη δεκαετία του 80 μέχρι το 2006 που πρώτη φορά δημοπρατήθηκε το έργο με κανονικές διαδικασίες, ενώ σαν συγχρηματοδοτούμενο έργο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι το 2014 που το έργο σταμάτησε και εγκαταλείφθηκε στην τύχη του με τις λαμαρίνες στη μέση της Θεσσαλονίκης, μέχρι το 16 που ξαναξεκίνησε το έργο και μέχρι το 18 τώρα που πλέον έχει προχωρήσει, βρίσκεται σε πολύ όριμο στάδιο και είναι η πρώτη φορά, και το λέω αυτό, που το μετρό της Θεσσαλονίκης βλέπει ορίζοντα ολοκλήρωσης. Είναι η πρώτη φορά δηλαδή που μπορούμε με ασφάλεια να πούμε ότι το Νοέμβριο του 2020 η Θεσσαλονίκη θα έχει μετρό. Και πίσω σας έχετε το βαγόνι, τι έχετε Ελία πίσω? Βρισκόμαστε στο δικό μας βαγόνι. Να σας ξαναγήσουμε κιόλα. Ναι, ναι, ναι. Να το δείτε, να το δούμε κι εμείς, να αρχίσουμε να το πιστεύουμε, να μπαίνουμε έτσι σιγά-σιγά στο κλίμα. Ναι, ναι, σιγά-σιγά. Ότι είστε οι πρώτοι που το βλέπετε. Ναι, 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 ναι. Θα θέλαμε να το πούμε κι αυτό. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μιλόπουλο γιατί το αποκάλυψε σήμερα για να έρθουμε εμείς εδώ να τραβήξουμε έτσι τις πρώτες εικόνες. Η τηλεόραση λοιπόν αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά. Είναι το βαγόνι της Θεσσαλονίκης. Είναι το βαγόνι που έχουμε παραγγείλει δηλαδή από την ιταλική εταιρεία Ansaldo Hitachi, το οποίο κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή, το οποίο το έφεραν για να εκτεθεί στην έκθεση, θα επιστρέψει για να ολοκληρωθεί ο εξοπλισμός του και θα επανέλθει όπως και τα υπόλοιπα 18, οι υπόλοιποι 18 σειρμοί, που κάθε σειρμός θα έχει 4 τέτοια βαγόνια, θα επανέλθουν το πρώτο εξάμηνο του 2019, οπότε θα είναι και έτοιμο το αμαξοστάσιο, οπότε θα σταυλιστούν, θα σταθμεύσουν δηλαδή εκεί, για να ξεκινήσουμε του χρόνου τέτοια εποχή, του χρόνου δηλαδή το φθινόπωρο, να ξεκινήσουμε πλέον δοκιμαστικές λειτουργίες στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Να περάσουμε μέσα. Να περάσουμε μέσα, βέβαια. Λοιπόν, ελάτε. Ελάτε. Να μπούμε με το δεξί. Άλλοι μπαίνουν με το δεξί και άλλοι και άλλοι με το αριστερό. Λοιπόν, έλα Δημήτρη από εδώ να δείξουμε καλύτερα. Ελπίζω να φέρουμε γούρι, να πάει καλά κι αυτό. Αρκετά. Λοιπόν, να πούμε ότι θα είναι χωρίς οδηγό, κύριε Μιλόπουλε. Ναι. Το βαγόνι, αυτή η τεχνολογία τρένων, η οποία έχει εφαρμοστεί, έχει επιλεγεί για τη Θεσσαλονίκη, είναι τα υπεραυτόματα σύγχρονα τρένα, τα οποία έχουν ένα σύστημα που λέγεται driverless, είναι δηλαδή χωρίς οδηγό, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα λειτουργούν αυτόματα μέσω ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, ο οποίος θα τα καθοδηγεί μέσω κάποιου υπεραυτόματου συστήματος αποστολής και λήψης σήματος. Και εξαιτίας ακριβώς αυτής της ιδιαιτερότητας χρειάζεται και πάρα πολύ μεγάλος χρόνος δοκιμαστικών λειτουργιών. Γι' αυτό και ενώ θα ξεκινήσουμε δοκιμαστικές λειτουργίες το 2019, θα δοθεί για λειτουργία το τέλος του 2020. Και να πω επίσης, μια και είμαστε εδώ μπροστά στην πόρτα, ότι η ιδιαιτερότητα του μετρό της Θεσσαλονίκης σε σχέση με το μετρό της Αθήνας είναι ότι δεν θα έχει μία πόρτα, θα έχει διπλές πόρτες. Δηλαδή, θα ανοίγει μία πόρτα η πόρτα του μετρό, όπως τον βλέπουμε εδώ, του βαγονιού, και αυτόματα θα ανοίγει και μία πόρτα της αποβάθρας, η οποία θα απομονώνει τους επιβάτες που θα βρίσκονται σε αναμονή από τις σιδηροτροχές. Διότι, όπως αντιλαμβάνεστε, το τρένο θα είναι χωρίς οδηγό, άρα για λόγους ασφαλείας, όσο δεν υπάρχει μετρό στην αποβάθρα, όσο δεν υπάρχουν τρένα στην αποβάθρα, οι πόρτες της αποβάθρας θα είναι κλειστές. Θα είναι από plexiglass, έτσι ώστε να μπορεί κανείς να δει, θα είναι διαφανής, αλλά δεν θα μπορεί κανείς να τις προσπεράσει, να πηδήξει, να περάσει απέναντι κτλ. Άρα αυτή η καινοτομία των διπλών αυτόματων θυρών είναι αυτή η οποία θα ξεχωρίσει, ας το πούμε, το αυτόματο χωρίς οδηγό μετρό από το μετρό που αργήσατε, αλλά θα έχετε καλύτερο μετρό, μου φαίνεται. Σας ζηλεύουμε εμείς. Για να μην ζηλεύετε στην Αθήνα, να πω ότι η νέα γραμμή 4, η οποία αυτές τις μέρες, σήμερα, δημοπρατείται η δεύτερη και τελευταία φάση της. Αυτή η μεγάλη γραμμή, η οποία θα ξεκινήσει από το Γαλάτσι και σε πρώτη φάση θα φτάσει μέχρι το Γουδί, ενώ σε δεύτερη φάση θα φτάσει και μέχρι ψηλά το Μαρούσι, θα έχει αυτή την τεχνολογία του αυτόματου χωρίς οδηγό, δηλαδή τρένου. Άρα στην Αθήνα θα έχουμε δύο είδη μετρό. Θα έχουμε το παλιό, αυτό που έχουμε σήμερα με οδηγούς, και το καινούριο που θα εγκαινιάσει η γραμμή 4, που θα είναι χωρίς οδηγό, που θα είναι αυτόματο. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Με το καλό. Με το καλό μας παρουσιάσανε και το βαγόνι του μετρό.